πάμε να δούμε τους διδύμους. Με ακούτε συνέχεια που λέω ότι πρέπει να δείτε λίγο περισσότερο θέματα υγείας, θέματα φυσικής κατάστασης. Χθες μου στείλανε επίσης ένα πολύ χαριτωμένο στο Instagram μια κοπέλα που έλεγε «Γεια Σιμπίλιου, με έριξε στο fitness». Τέλειο, υπέροχο. Ναι, ήτανε καλό. Λοιπόν, ναι, αυτό εννοώ, ότι είναι μια καλή περίοδος για να τα δείτε όλα αυτά τα θέματα. Ακόμα και αυτό που λέμε το fitness, την ευεξία, το να είμαστε σε φόρμα, το να έχουμε ενέργεια, το να προσέχουμε τη διατροφή μας και επίσης να προσέχουμε λίγο περισσότερο τον εαυτό μας και να είναι προτεραιότητα. Πέρα από αυτό, ο ήλιος στο Σκορπιό έχει να κάνει πάρα πολύ με τα επαγγελματικά σας, με τη δουλειά δηλαδή, με την καθημερινότητα της δουλειάς, να δείτε εκεί τι μπορείτε να αλλάξετε, τι μπορείτε να εκμεταλλευτείτε, ποια νέα τεχνολογία θα μπορούσε να σας κάνει να είστε πιο αποτελεσματικοί σε αυτό που κάνετε, χωρίς να ξοδεύετε περισσότερο χρόνο. Να δείτε επίσης τις σχέσεις με τους συνεργάτες σας, αν είναι οι κατάλληλοι, αν μπορείτε επίσης να βελτιώσετε κάτι σε αυτές τις σχέσεις μαζί τους. Γενικότερα, τα θέματα της δουλειάς και τα θέματα της υγείας και της φυσικής κατάστασης είναι στο προσκήνιο και θα εξακολουθήσουν να είναι και στο μεγαλύτερο μέρος του Νοεμβρίου, που βέβαια ο Νοέμβρης έχει και περισσότερη εξωστρέφεια και για το δικό σας ζώδιο και ευτυχώς δεν αργεί, δεν είναι μακριά. Μας χωρίζουν μόνο χοντρικά ένα δεκαήμερο.